Hey, Big Tart, εδώ! Και σήμερα έχουμε νέο βίντεο. Τι βίντεο είναι αυτό? Είναι ακόμα ένα πείραμα. Αλλά αυτό το βίντεο φτάσει 1K like σε μία ώρα. Το επόμενο βίντεο θα είναι το Euro 2004. I'm joking, of course. Πριν πάμε στο βίντεο, να πω να κάνετε ένα follow στο Instagram, να φτάσουμε τους 10K, να πάρουμε και εκεί το swipe up. Και να κάνετε και ένα follow στο Twitch, twitch.tv/BigTart, γιατί κάνουμε 3 μάκια. Έχω ανεβάσει και το πρόγραμμα στο Instagram, οπότε τσεκάρετε το και αυτό εκεί πέρα. Πάμε τώρα όμως στο βίντεο και είπαμε σήμερα να ασχοληθούμε με τα Wonder Kids του FIFA. Δεν θα είναι απλά Wonder Kids, εντάξει, αν ήταν απλά Wonder Kids θα ήταν ξενέρωτο το βίντεο. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα ασχοληθούμε με τα Wonder Kids τα οποία έχουν περάσει στα τελευταία 10 FIFA, δηλαδή από το FIFA 11 μέχρι το FIFA 21. Τι θα κάνουμε όμως με αυτά τα Wonder Kids? Θα τα υπογράψουμε όλα σε μία ομάδα. Και αυτή η ομάδα εννοείται θα είναι ομάδα της Premier League. Θα πάρουμε μία από τις χειρότερες για να την κάνουμε καλή κιόλας. Η οποία είναι η Selfie, μία από αυτές, η West Brom. Ναι, οπότε πάμε να πάρουμε τη West Brom. Και ωραίες φανελίτσες. Και εννοείται θα τη βάλουμε και στο Champions League. Γιατί δεν γίνεται να μην δεν είναι στο Champions League. Και θα βγάλω τη Manchester City. Ναι, αντε όλα City τα παίρνει. Να μπει κάποιος άλλος. Πρώτα Wonder Kids που θα υπογράψουμε είναι από το FIFA 11 στα 19 του χρονών στο FIFA 11. Έχουμε τον Eden Hazard. Hazard τότε είχε 91 potential στο FIFA 11, οπότε προοριζόταν ήδη από τότε για καλός παίκτης. Λοιπόν, και έχουμε Hazard, ο οποίος είναι στη Real Madrid αυτή τη στιγμή. Θα τους παίρνουμε εννοείται με το πώς είναι τώρα στο παιχνίδι και όχι πώς θα ήταν όταν είχαν το potential και όλα τα λοιπά. Λοιπόν, ήρθε και ο Hazard στην ομάδα μας και πάμε στο επόμενο Wonderkid του FIFA 11, ο οποίος είχε 89 potential και ήταν πάρα πολύ καλός, Χάμες Ροντρίγκες. Όσοι θυμάστε τον Χάμες, εκείνη τη σεζόν είχε κάνει μια απίστευτη χρονιά στο Μουντιάλ με την Εθνική Κολομβίας. 82 rating, δεν νομίζω να είναι κάτι το τρελό εδώ όμως στο FIFA. Και εδώ έχουμε ένα ακόμα Wonderkid, τον οποίο βλέπετε εδώ πέρα, που στο FIFA 11 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα Wonderkids και τώρα τον βλέπουμε να έχει καταλήξει στην Braunschweig, τον Ji Dong-won. Εκείνη την εποχή έπαιζε στη Sutherland και είχε 89 potential. Δεν δέχτηκαν λέει το budget. Τον πρόσφερε 25.000 και ενώ έκανε 18. Ωραία, δεν θα πάμε να τον πάρουμε αυτόν, ούτως ή άλλως ήταν ψηλοαδιάφορος. Ήρθε η ώρα για το FIFA 12. Νομίζω πήραμε αρκετούς παίκτες από το FIFA 11, γιατί έχουμε πολλά FIFA μπροστά μας. Όπου έχουμε στο FIFA 12 για goalkeeper τον Ter Stegen. Ήτανε Wonderkid στο FIFA 12 και έπαιζε τότε στην Gladbach. Δεν μας λέει εδώ πέρα όμως πόσο potential είχε τότε. Εν τω μεταξύ δεν ήξερα καν ότι ο Ter Stegen έπαιζε Gladbach. Ωραία, ήρθε και ο Ter Stegen στην ομάδα μας. Πάμε να δούμε και από αμυντικούς τι έχουμε. Δεξί back τον Walker, ο οποίος τότε προοριζόταν για μεγάλο Wonderkid και έπαιζε στην Tottenham. Είχε τότε, από ό,τι βλέπω εδώ, 76 overall και είχε καλό potential γενικά. Οπότε πάμε να υπογράψουμε και έναν Walker εδώ να δούμε πώς θα πάει. Μετά πάμε σε ένα left back το οποίο ήταν το μοναδικό καλό left back με καλό potential και ήταν τρομερό Wonderkid τότε. Κρισκίτο, ο οποίος πλέον έχει φτάσει 33 χρονών. Τότε ήταν 24 χρονών και πλέον είναι στη Τζένοα. Εκείνη την εποχή έπαιζε στη Zenit, έκανε 22 εκατομμύρια, είχε 81 overall. Είχε πιο πολύ από ό,τι έχει τώρα εντωμεταξύ. Ρε φίλε, δεν γίνεται να έχει 18.000 weights να τον βάζω 30 και να μην θέλει. Είναι πολύ περίεργο αυτό το πράγμα. Οπότε και ο Κρισκίτο δεν θα μας δεχτεί, άρα δεν θα κάτσουμε να τον κυνηγήσουμε ούτε αυτόν. Μετά πάμε σε ένα center back το οποίο είναι ακόμα καλός και το potential του ήταν on point τότε. Είναι ο Thiago Silva, ο οποίος τότε στο FIFA 12 έπαιζε στην Milan. Ήταν από τα καλύτερα CB στο game. Γενικά για το FIFA 12 δεν μας λέει τόσες πολλές πληροφορίες. Πλέον έχει φτάσει 35 χρονών ο Thiago Silva. Έχει μεγαλώσει αρκετά μπορώ να πω. Ωραία, ήρθε και ο Thiago Silva στην ομάδα μας και ήρθε η ώρα να πάμε για το FIFA 13. Μας τα λέει και πιο αναλυτικά εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Έχουμε ένα από τα καλύτερα που λένε εκείνης της εποχής, ο οποίος έπαιζε Liverpool και μετά έκανε μια μεγάλη μεταγραφή που τον έκραζαν πάρα πολύ. Είναι ο Raheem Sterling. Μια μεταγραφή που κόστησε πάρα πολλά στη Liverpool.
και έφαγε τρελό κράξιμο για αυτήν εδώ τη μεταγραφή. Ακόμα είναι 25 χρονών, πλάκα πλάκα. Δεν είναι ακόμα πολύ μεγάλο. Τότε ήταν 17 χρονών και είχε 69 overall μόνο. Δεν μας λέει βέβαια πόσο potential είχε, ούτε εδώ πέρα, αλλά εντάξει. Επόμενος παίκτης, ο οποίος βλέπω εδώ, ήταν στην Chelsea και δεν τον γνωρίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ποιο είναι ο Τσεκάρο, λέει, είναι ο Λούκας Πιαζόν. Right wing και πλέον που έχει καταλήξει. Έχει καταλήξει να είναι στην Πράγα και να κάνει μόνο 3 εκατομμύρια με το ζόρι. Τότε θεωρούταν Wonder Kid. Ήταν 61 overall βέβαια τότε και ήταν 18 χρονών. Πλέον είναι 26 χρονών. Και πάμε για άλλη μια μεταγραφή. Ήταν ένα πολύ δυνατό Wonder Kid και γενικά είχε και ωραία καρτούλα στο FIFA και μ' άρεσε σαν κάρτα. Είχε 5 skill moves αν θυμάμαι καλά. Είναι ο El Sharawi. Έπαιζε στη Μίλαν εκείνη την εποχή και ήταν 19 χρονών. Πλέον έχει φτάσει 27 χρονών. Μαντράχαλος, παίζει στη Ρώμα και έχει μόνο 78 overall. Και νομίζω πως ήρθε η ώρα να κινηθούμε και για το FIFA 14. Πάμε στο 14, πρέπει να πάρουμε και κανένα κεντρικό. Έχουμε πάρει επίθεση, έχουμε πάρει άμυνα. Τέρμα πήραμε. Πάμε να δούμε τι έχει από κεντρικούς. Δεν μπορώ να τον παραλείψω, όσο κι αν είναι πάλι επίθεση. Αλλά δεν γίνεται γιατί όντως ήταν από τα πιο περιζήτητα ονόματα εκείνη την εποχή. Μαρσιάλ. Μαρσιάλ, ο οποίος στο FIFA 14 ήταν 18 χρονών, είχε 63 rating και το potential του προοριζόταν για 87. Δεν έχει πάει ακόμα 87 potential, είναι 82 rating από ό,τι βλέπουμε εδώ. Είναι ένας καλός παίκτης, ο οποίος ποτέ δεν έκανε καμία τρομερή καριέρα αυτό. Πάμε να υπογράψουμε ένα μεγάλο, τεράστιο όνομα αυτή τη στιγμή. Έπαιζε Juventus, είχε κάνει εκεί πέρα την καριέρα του. Και εννοείται δεν μπορεί να είναι κάποιος άλλος εκτός από τον Paul Pogba. Τεράστιος παίκτης όταν έπαιζε στη Juventus. Στο FIFA 14 είχε 79 rating και το potential του τότε προοριζόταν για 87. Έπεσε κοντά σχετικά. Φέτος πλάκα πλάκα έχει αρχίσει να κάνει κάποια πράγματα στη United. Εγώ πιστεύω ακόμα σε αυτόν τον παίκτη ότι είναι πάρα πολύ καλός. Και πάμε να φύγουμε από το FIFA 14 και να πάμε στο FIFA 15. Έχουμε πρώτο Wonder Kid για το FIFA 15, όπου είναι ο Tielemans, 23 χρονών, ακόμα μικρός είναι πλάκα πλάκα. Τότε δεν λέει εδώ πόσο χρονών ήταν μικρός πάντως και έπαιζε σε μια βέλγικη ομάδα. Πλέον είναι 83 rating, έχει ανέβει ήδη αρκετά το rating του και νομίζω έχει ακόμα αρκετό potential που είναι στη Leicester. Μετά έχουμε ακόμα ένα μεγάλο όνομα, αμφιλεγόμενο το πώς θα καταλήξει από τότε που ήταν στη United και μόλις έφυγε η σεζόν του γενικά πάνε πάρα πολύ καλά μόλις πήγε στη Lyon. Έχουμε τον Memphis Depay, ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Πλέον το ζητάει και η Μπαρτσελόνα από ό,τι θα έχετε δει. Ναι. Ο Depay δεν ήρθε στην ομάδα γιατί έκανα μαλακία και πήγα να τον υπογράψω χωρίς να έχω λεφτά. Πάμε όμως, έχουμε και άλλα ταλεντάκια, δεν μας πειράζει που δεν ήρθε ο Depay. Γιατί τότε ήταν και ο Varane ένα από τα Wonder Kids του FIFA 15. Οπότε έχουμε Rafael Varane, ένας τρομερός παίκτης. Και τώρα, τότε δεν θυμάμαι ακριβώς πως έπαιζε, αλλά σίγουρα θα ήταν πάλι φοβερός. Ένας ακόμα παίκτης ο οποίος θεωρούνταν Wonder Kid στο FIFA 15 είναι ο Luke Shaw. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε βγει όντως σαν Wonder Kid, αλλά φέτος απέδειξε ότι κάνει πράγματα με τη Manchester United και έχει εξελιχθεί σε έναν πάρα πολύ καλό παίκτη. Τέλος στο FIFA 15, ήρθε η ώρα του FIFA 16. Ξέρω ότι δεν παίρνω αρκετούς παίκτες, παίρνω 2 με 3 παίκτες από κάθε FIFA. Το FIFA 16, από ό,τι βλέπω, είχε από τα χειρότερα Wonder Kids που έχω δει ποτέ. Και ένας από αυτούς είναι ένα meme που είχε περάσει από τη Chelsea, είναι ο Kepa. Τότε έπαιζε και Valladolid, έχει 79 overall πλέον. Ένας Kepa ο οποίος μόλις έφυγε από την Bilbao, πήγε στη Chelsea, ψιλοκαταστράφηκε. Και πάμε να πάρουμε έναν ακόμα από το FIFA 16, γιατί δεν μου αρέσει τα Wonder Kids που έχει. Ένα ακόμα Wonder Kid το οποίο υπήρχε τότε. Είχε 66 overall τότε. Δεν ήξερα ότι είχε τόσο λίγο overall. Είναι ο Bergwijn, ο οποίος είναι ακόμα 22 χρονών. Νόμιζα ήταν πιο μεγάλος ο Bergwijn, αλλά τελικά εντάξει δεν είναι και τόσο μεγάλος. Φεύγουμε από το FIFA 16 όπως ήρθαμε. Από τα χειρότερα Wonder Kids που έχουν ως τώρα τα FIFA. Και πάμε στο FIFA 17. Εκεί αρχίζουν τα ωραία τα FIFA και το μεταξύ που παίζαμε και εμείς αρκετά. Αν και δεν έπαιζα FIFA 17, από το 18 εμένα αρχίζουν, αλλά στο 17 άρχισε το γουλού. Το καλύτερο Wonder Kid που υπήρχε στο FIFA 17, γιατί από εδώ και πέρα τα λέει πιο αναλυτικά,
γιατί είναι και πιο καινούργια FIFA σχετικά, είναι ο Dele Alli. Dele Alli, ο οποίος πλέον νομίζω παίρνει συμμετοχές στη Tottenham. Δεν βλέπω και Tottenham για να σας πω. Δεν ξέρω αν πλέον παίρνει συμμετοχές στη Tottenham. Είναι 80 overall. Τότε ήταν πάλι 80 overall, ήταν 21 χρονών και είχε potential 90. Από τότε παραμένει στο ίδιο rating πάντως. Ένα παίκτη ο οποίος παίζει πλέον στην Μπαρτσελόνα, αλλά τότε έπαιζε στην Dortmund. Είναι ο Ousmane Dembélé. Θυμάμαι όταν τον είχε υπογράψει η Μπαρτσελόνα τον Dembélé, έλεγαν τι ταλεντάρα είναι αυτή, πόσο καλός παίκτης είναι, γιατί είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα της Dortmund. Πλέον έχει καταλήξει 83 overall. Τότε στο FIFA 17 είχε 77 overall και 90 potential. Δεν μπορείς να πεις ότι έχει κάνει κάτι τρομερό με την Μπαρτσελόνα, αλλά εννοείται δεν μπορείς να πεις ότι είναι και κακός παίκτης. Πάμε στο τρίτο καλύτερο wonderkid του FIFA 17, όπου είναι ένας παίκτης που είχε κάνει ένα τρομερό Euro με την φανέλα της εθνικής του, ο Ρενάτο Σάντζες, ένας τρομερός παίκτης τότε στην Πορτογαλία. Ήταν από τους παίκτες που είχε κουβαλήσει και όλο στο Euro που το πήρα μαζί με τον Ρονάλντο. Μετά η αλήθεια είναι ότι είχε ψηλοπέσει από τότε που πήγε στην Bayern, αλλά φέτος στη Lille φαίνεται να βρίσκει πάλι τη φόρμα του. Θα έχει 78 overall και 90 potential. Και ο τελευταίος παίκτης που θα πάρουμε από το FIFA 17 είναι ένας παίκτης της Real Madrid, ο οποίος εκείνη τη σεζόν έπαιζε πάρα πολύ καλά και όλος με τη φανέλα της Real. Τότε νομίζω ήταν που είχε βάλει και τα γκολ στο Super Cup εκείνης της γκολάρες. Είναι ο Marco Asensio, ο οποίος τότε ήταν 81 overall και είχε 89 potential. Φέτος είναι 82 overall. Παίζει και φέτος, παίρνει αρκετές εμφανίσεις με τη φανέλα της Real, γιατί ήταν τραυματίας ένα χρόνο. Ήρθε η ώρα του FIFA 18. Εκεί πέρα ξεκίνησαν όλα, εκεί πέρα άρχισαν να λατρεύω αυτό το παιχνίδι. Έχουμε ένα τρομερό wonderkid, ο οποίος ξέρετε όλοι ποιος είναι, ο Κιλιάνος ο Mbappé. Ο Mbappé στο φετινό FIFA έχει 90 overall, στο FIFA 18 είχε 84, νομίζω μαζί με το upgrade είχε πάει 84 αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω, και τότε είχε 94 potential. Πιστεύω θα το φτάσει αν συνεχίσει έτσι ο Mbappé αυτό το potential. Και πάμε να πάρουμε ένα τρομερό παίκτη στην ομάδα μας. Και πάμε λίγο να πάρουμε και κανέναν αμυντικό, γιατί δεν έχουμε πάρει πολλούς αμυντικούς. Θα επιστρέψουμε πίσω στην άμυνα και έχουμε τότε εκείνη την περίοδο όπου ο Άγιαξ είχε κάνει και τρομερή σεζόν, είχε πάει ημιτελικό Champions League. Έχουμε τον Ματίς De Ligt. 85 overall πλέον. Τότε ο De Ligt είχε 90 potential. Και εντάξει, ακόμα είναι 20 χρονών, είναι μικρός, οπότε μπορεί να φτάσει σε μεγάλο επίπεδο. Είναι στη Juventus πλέον. Και πάμε τώρα στο δεύτερο όνομα ο οποίος προοριζόταν για το μεγαλύτερο potential. Πρώτος ήταν ο Mbappé. Και δεύτερος είναι ένας ο οποίος δεν το γνώριζε ότι είχε τόσο πολύ potential. Ο Donnarumma, ο οποίος και τότε ήταν στη Μίλαν και τώρα είναι στη Μίλαν. Είναι 21 χρονών ακόμα. Έχει 86 overall. Και τότε είχε 82 overall και 93 potential. Πλάκα πλάκα θα με έψινε ο Donnarumma να φύγει από τη Μίλαν, να το δούμε και σε κάποια άλλη ομάδα, γιατί όλη τη ζωή εκεί είναι, ξέρω εγώ. Πάμε να κάνουμε ακόμα μια μεταγραφή από το FIFA 18, όπου είναι ο τέταρτος καλύτερος, γιατί ο τρίτος είναι ο Dembélé, τον οποίο τον έχουμε υπογράψει, και ήταν ο Gabriel Jesus. Έχουμε πάρει αρκετούς επιθετικούς, η αλήθεια είναι, αλλά αυτή είναι και τα καλύτερα wonderkids. Τι να κάνουμε. Τότε ο Jesus είχε 83 overall, όπως έχει και τώρα, και είχε 92 potential. Εντάξει, το potential του πρέπει να έχει πέσει πλέον, δεν νομίζω να είναι 92 potential. Τελειώσαμε και τις μεταγραφές από το FIFA 18, φύγαμε FIFA 19. Να πω εντωμεταξύ, πριν αρχίσουμε τις μεταγραφές για το FIFA 19, ξέρω ότι κάποιους καλούς παίκτες δεν τους υπέγραψα, όπως είναι ας πούμε ο Neymar, αλλά δεν μπορώ να τους πάρω κιόλους, φίλε. Θέλουμε να πάρουμε και σε συγκεκριμένες θέσεις. Πάμε τώρα FIFA 19, όπου εντάξει πάλι πρώτος είναι ο Mbappé, δεύτερος είναι ο Donnarumma, αλλά τρίτος είναι ένας παίκτης τον οποίο δεν το περιμένετε και είναι ο μεγάλος παίκτης Vinicius. Έχουμε εδώ Vinicius Junior, 19 χρονών πλέον. Είχε στο FIFA 19 92 potential είχε τότε ο Vinicius. Έχει ακόμα χρόνια μπροστά του, ίσως λάμψει στο μέλλον. Μετά έχουμε ένα το μεταξύ wonderkid, το οποίο ήταν wonderkid και στο FIFA 18, αλλά δεν τον υπέγραψα. Είναι ο Malcolm, ρε φίλε. Ο Malcolm, ο οποίος όντως όταν ήταν στην Bordeaux ήταν φοβερός, ρε φίλε. Αλλά από τότε που πήγε στην Μπάρτσα, α, δεν υπάρχει καν ο Μάλκομ. Ω, τι λες ρε, δεν τον έχει καν στο FIFA φέτος. Πολύ ακραίο αυτό που δεν τον έχει. Αφού δεν υπάρχει ο Μάλκομ λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο wonderkid, ο οποίος είναι ο Κουτρόνε.
είχε 89 potential στο FIFA 19. Πλέον είναι στην Βαλένθια. Θεωρείται παίκτη τη Γούλφ, βέβαια, νομίζω. Οπότε δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τον πάρω. Και νομίζω έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς γενικά ο Κουτρόνε. Γι' αυτό δεν παίζει τόσο και έχει πέσει πολύ overall. Και πάμε να πάρουμε και τον τρίτο παίκτη από το FIFA 19. Ο μεγάλος Μάρκους Ράσφορντ, που ήταν και στο προηγούμενο FIFA Wonderkid, αλλά είναι και σε αυτό. Είναι 85 overall πλέον. Προοριζόταν το potential του για 89 overall. Δεν είχε τόσο μεγάλο potential για το rating που είναι τώρα και για τον παίκτη που είναι. Τον θεωρούσανε πολύ καλό παίκτη, αλλά όχι ότι θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ωραία, πήραμε και το Rashford. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι ο Tielemans είναι ακόμα και στα Wonder Kids του FIFA 19. Αλλά κάπου εδώ θα φύγουμε από το FIFA 19 για να πάμε στο FIFA 20, γιατί σχεδόν όλα τα Wonder Kids τα έχει και στο FIFA 18 και τα έχουμε πάρει. Πάμε να δούμε αν αλλάξει κάτι στο FIFA 20. Στο FIFA 20 έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε έναν παίκτη, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με την φανέλα της Liverpool. Και αυτός είναι ο Alexander Arnold, τον οποίο δεν μπορώ να τον βρω κιόλας τώρα εδώ. Είναι right back, είναι παίκτης της Liverpool, πάρα πολύ καλός παίκτης. Και εννοείται δεν θα ξεχάσουμε και τη στιγμή που είχε κάνει εκείνο το corner απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Λάγα πλάκα, ο Arnold πολύ γρήγορα ανέβηκε γενικά και σαν rating, γιατί τότε είχε 90 potential στο FIFA 20, φανταστείτε. Τώρα είμαστε στο FIFA 21 και έχει 86 overall, ξέρω εγώ. Μετά έχουμε ακόμα έναν αμυντικό από την Λειψία. Αυτό είναι ο Απαμεκάνο, που στο FIFA 20 είχε 89 potential. Λοιπόν, πάμε σε κεντρικούς του FIFA 20 τώρα, οι οποίοι είχαν τρομερό potential. Και πρώτος και καλύτερος είναι ο Jadon Sancho. Ο Sancho, ο οποίος στο FIFA 20 είχε 94 potential. Γενικά, αν θυμάστε κιόλας, το Sancho πέρσι τον ζητούσε και η United και πολλές ομάδες. Και παίζει και του χρόνου να πάρει και μεταγραφή, από ό,τι έχω καταλάβει. Τέλος με το FIFA 20, πάμε στο τελευταίο μας FIFA, όπου είναι το FIFA 21. Παραμένει ο Mbappé πρώτος στα Wonder Kids, ρε φίλε. Ακόμα θεωρείται Wonder Kid ο Mbappé, φανταστείτε. Μετά έχουμε Jadon Sancho, τον οποίο έχουμε υπογράψει και αυτόν. Και τρίτο έχουμε τον Kai Havertz. Havertz δεν έχουμε πάρει, αλήθεια είναι. Φέτος πήρε και μεταγραφή στη Chelsea. Θεωρείται τρίτος καλύτερος σε Wonder Kid. 93 potential ο Havertz. Φοβερός, δεν το ήξερα ότι έχει τόσο καλό potential. Ωραία, πάει και ο Havertz και τελευταία μεταγραφή που θα κάνουμε στην ομάδα, γιατί έχουμε κάνει ήδη αρκετές. Ξέρω ότι θα θέλετε πολύ να βάλω Haaland, ο οποίος φέτος έχει κιόλας 92 potential και είναι 7ο στα Wonder Kids. Έχει τον Vinicius πιο πάνω από τον Haaland. Αλλά θέλουμε να πάμε για έναν κεντρικό να κινηθούμε, γιατί έχουμε πάρει λίγους κεντρικούς γενικά. Είναι ένας φοβερός κεντρικός, ο οποίος κάνει παπάδες με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια τέτοια ομάδα χωρίς να έχει μέσα τον Frenkie de Jong, γιατί είναι beast. 86 overall και προορίζεται το potential του 90. Ήρθε και ο De Jong στην ομάδα και κάπου εδώ θα τελειώσουμε με τις μεταγραφές. Πάμε να κάνουμε τώρα την εντεκάδα, να δούμε λίγο τι φασούλα έχουμε και τι παίκτες έχουμε μέσα. 4-2-3-1 θα βάλω για να έχουμε και cam. Και θα παίξουμε με τέρμα, εννοείται Ter Stegen, δεν μπορεί να μπει κάποιος άλλος. Στην άμυνα θα έχουμε Walker, Varane μαζί με De Ligt. Αριστερό back, ένα αριστερό back έχω πάρει μόνο, Στα δεξιά θα βάλουμε Dembélé, μ' αρέσει πιο πολύ ο Dembélé. Στο κέντρο θα βάλουμε, τελικά πήραμε κεντρικούς, θα βάλουμε De Jong μαζί με Pogba. Αριστερά θα αφήσω Rashford, δεν βάζω ούτε Sterling ούτε Hazard. Στο καν θα έχουμε έναν Havertz και striker Kylian Mbappé. Αυτή εδώ η ομάδα τώρα δεν είναι ομαδάρα, πείτε μου. Δεν είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή εδώ η ομάδα. Μπορεί να χάσει και φανταστείτε κιόλας, δεν είναι τα καλά Wonder Kids που θα μπορούσα να πάρω. Φύγαμε να δούμε πώς θα πάει αυτό το career simulation και αν αυτή η ομάδα με τα Wonder Kids από το FIFA 11 μέχρι το FIFA 21 είναι κατάλληλη για να μπορέσει να πάρει κάποια κούπα. Τέλος τη σεζόν, έχουμε πρωτάθλημα όπου θα βγούμε πρώτοι. Η Premier League είναι δικιά μας. Πού είσαι, City? Δεν σε βλέπω, Manchester City. Δεν σε βλέπω. Όχι, δεν σε βλέπω. Θέλω να δω λίγο και τα ratings των παικτών αν έχουν ανέβει καθόλου. Ναι, έχουν ανέβει κάποια. Ο Rashford πήγε 89 εντωμεταξύ. Τι φάση ο Rashford, ακραίος. Πάμε να δούμε FA Cup. Θα περάσουμε από την Everton 1-0. Θα νικήσουμε και την Aston Villa. Πάμε round 5. Θα νικήσουμε και τη City 3-2. Θα νικήσουμε και τη Liverpool. Έχουμε αποκλείσει τις δύο καλύτερες ομάδες. Άρα το πάρουμε και τώρα, εντάξει.
ημιτελικός. Νικάμε και Arsenal, εν τω μεταξύ full δύσκολο πρόγραμμα, έτσι. Και τελικός με United, όλες τις καλές ομάδες τι είχαμε ρε. Πάου! Και είμαστε πρωταθλητές και του FA Cup. Οπότε θα κάνει double αυτή η ομαδάρα. Και πάμε να δούμε και Carabao Cup. Λέτε να πήραμε και το Carabao. Α, αποκλειστήκαμε από την Arsenal. Εντάξει, δεν μπορούμε να τα πάρουμε κιόλα. Θα το πάρει κιόλα η Arsenal. 2-3 νικώντα τη City. Η Arsenal έκανε καλή ομάδα. Βγήκε και τέταρτη στο πρωτάθλημα που είδα. Πάμε να δούμε και στο Champions League τι κάναμε. Στα groups θα βγούμε πρώτοι πάρα πολύ εύκολα. Με μία ισοπαλία όλο κιόλο. Και δεύτερη Πόρτο. Θα νικήσουμε τη Δυναμό Kiev πάρα πολύ εύκολα 4-0. Θα περάσουμε quarter finals. Θα νικήσουμε και την Lazio 4-1 και πάμε μη τελικό όπου έχουμε Juventus, Ατλέτικο Μαδρίτης και Liverpool. Θα αποκλειστούμε από τη Liverpool. Όχι ρε φίλε. 3-4 συνολικό σκορ θα χάσουμε από τη Liverpool. Θα πάει τελικός Juventus με Liverpool και θα το πάρει Juventus 0-1 νικώντας. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια αν θυμάστε σε ποιο βίντεο έχω πάρει Champions League. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι αν έχω πάρει τσουλού ποτέ. Χωρίς πλάκα, με καμία ομάδα. Οπότε εντάξει, πήραμε ένα πρωτάθλημα και ένα fake up. Δεν μας χαλάει. Player stats. Έχουμε πρώτο σκόρερ βγήκε ο Αγκουέρο. Και δεύτερο βγήκε ο Ράσφορντ. Με 22 γκολ τον πέρασε για ένα γκολ ο Αγκουέρο. Και μετά πιο κάτω ο τέταρτο είναι ο Κέιν. Ο τρίτο είναι ο Κέιν και τέταρτο ο Εμπαπέ. Δεν το περίμενα ο Ράσφορντ να είναι πιο πάνω από ο Εμπαπέ. Δεν έχουμε δικό μα παίκτη. Έχουμε έκτο πάλι Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ τι έκανε, ρε. Και πρώτο σκόρερ και στι assist full πάνω. FAK πρώτο σκόρερ Εμπαπέ με 6. Στο Champions League έχουμε πάλι Εμπαπέ με 12 γκολ στο 12 match. Άρα Ράσφορντ Εμπαπέ θριάμβευσαν στην ομάδα. Και Mbappé ανέβηκε και 92 overall που είδα νομίζω έτσι, ή 93. Οπότε μάγκες, αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε άλλο ένα πείραμα που κάναμε με τα Wonder Kids. Είπα να δοκιμάσω πάλι κάτι το διαφορετικό. Να μην κάνουμε μόνο με μεγάλους παίκτες πειράματα. Καλά, όχι ότι αυτή η ομάδα δεν έχει καλούς παίκτες μέσα, έτσι. Είναι super duper ομάδα. Είδατε και τι έκανε κιόλας. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε ένα like, subscribe στο κανάλι, να φτάσουμε τους 50.000 subscribers πλέον. Φτάσαμε τους 30.000, επόμενος στόχος είναι οι 50. Και εννοείται καμπανάκι στο κανάλι για να ενημερώνεστε για καινούργια βίντεο. Τα social media τώρα όπως είναι το Instagram, το Facebook, το Twitch και το TikTok θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Είναι πολύ σημαντικά, κάντε ένα followάκι για να ενημερώνεστε πιο εύκολα για το κανάλι. Τα λέμε, καλή συνέχεια σε όλους.